Τα τρέχοντα θέματα της ξενοδοχείας συζητιούνται πάντα σε μια γενική συνέλευση, ειδικά όταν πρόκειται για την Ομοσπονδία. Ομοσπονδία, Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Συζητήθηκαν αρκετά θέματα, τα οποία θα έχουμε και μια επιπλέον γενική συνέλευση, η οποία οργανώνεται τώρα εν ώψη της έκθεσης Φιλοξένεια, που γίνεται από 12 με 15 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Οπότε πιάνουμε όλο τον γάμο τους, όλη την γάμα των συναδέλφων, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Πώς έκλεισε η σεζόν, επιτυχημένα δείχνει, δείχνουν σεζόν, οι εκτιμήσεις. Που διανύσαμε, δηλαδή για τώρα είμαστε στο τέλος της σεζόν, είχε θετικά αποτελέσματα. Είχε θετικά αποτελέσματα από την άποψη του γεγονότος ότι ο κόσμος, έτσι, ήταν και αναμενόμενο, αν θέλετε, σε κάποια φάση. Φυσικά Ιούλιο ανοίξαμε, αλλά ιδιαίτερα τον Αύγουστο παρατηρήθηκε έτσι αθρώα προσέλευση κόσμου, ο κόσμος μετακινήθηκε. Γεγονός είναι ότι κλεισμένοι στα σπίτια όλη την προηγούμενη χρονιά με το θέμα της πανδημίας, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έχει την ανάγκη ο κόσμος να κάνει διακοπές. Η χρονιά κύλησε πάρα πολύ καλά, τα αποτελέσματα ήταν θετικά. Εντάξει, φυσικά ένας Αύγουστος δεν κρίνει την αποτελεσματικότητα έτσι της μετακίνησης και των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων. Ευελπιστούμε ότι το 2022 θα είναι μια πιο ομαλότερη χρονιά, μια χρονιά η οποία θα κυλήσει με τα ίδια έτσι θετικά αποτελέσματα. Γενικά οι εμπλεκόμενοι φορείς του τουρισμού ζητούν από την πολιτεία την προβολή και διαφήμιση των ορεινών περιοχών. Θεωρείτε ότι υστερεί η Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι? Όσον αφορά τον τουρισμό στους ορεινούς όγκους, είναι ένα πράγμα το οποίο ξεκινάει από αυτή τη στιγμή και πέρα, δηλαδή ειδικά το χειμώνα. Είναι μια κίνηση η οποία γίνεται από ανθρώπους που κάνουν χειμερινό τουρισμό. Η Πελοπόννησος και η Λακωνία και η Αρκαδία έχει ορεινούς όγκους όπου διακινούνται τουρίστες. Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύουμε ότι θα κινήσει ομαλά, αλλά οπωσδήποτε θέλει μια στήριξη και από το κράτος, αλλά γενικότερα πιστεύουμε ότι και με τα μέτρα τα οποία επιβάλλονται όσον αφορά τη μετακίνηση κλπ. Δεν ξέρω, αναμονή εξελίξεων. Θα το δούμε και στην πορεία αυτό το πράγμα. Είχατε συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς. Τι συμπεράσματα έχουν βγει, τι σας είπαν οι αρμόδιοι υπουργοί? Και στη Γενική Συνέλευση Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, αλλά και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ξενιακού Επιμελητηρίου, γνωρίσαμε από κοντά τον νέο υπουργό τουρισμού, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Μας υποσχέθηκε, εντάξει, διάφορα πράγματα, τα οποία, εντάξει, είναι πράγματα τα οποία ο κλάδος ζητάει επανειλημμένους. Αυτό που ζητάμε και σίγουρα πρέπει να γίνει κάποια στιγμή, η μείωση του ΦΠΑ στο τουρισμό, δηλαδή είναι αδιανόητο άλλες περιοχές, άλλα κράτη δηλαδή, έχουν καταλάβει ότι ο τουρισμός, επειδή είναι αυτός που εισφέρει στην εθνική οικονομία, εντάξει, η μείωση του ΦΠΑ οπωσδήποτε θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερα στην επιχειρηματικότητα. Πιστεύω αυτό κάποια στιγμή να γίνει και οπωσδήποτε αυτό που ζητάμε είναι η παραξενοδοχεία, δηλαδή να ελεγχθεί πιο αποτελεσματικά. Οι ενώσεις ξενοδόχων που ζητούν να υπάρξει τουριστικό ή ξενοδοχειακό ρεύμα, όπως υπάρχει το βιομηχανικό. Υπάρχουν τέτοιες λύσεις, θεωρείτε, που θα μπορέσουν να επηρεάσει μετά λιγότερο, οι ανατιμήσεις να επηρεάσουν λιγότερο τον τουριστικό κλάδο? Κοιτάξτε να δείτε, και στη βιομηχανία, γενικότερα στην βιομηχανία, η κατανάλωση, η ηλεκτρική κατανάλωση έχει άλλα ποσά και είναι μειωμένη, ας πούμε, στις βιομηχανικές έτσι, επιχειρήσεις. Όταν λέμε ότι ο τουρισμός λοιπόν είναι η εθνική μας βιομηχανία και είναι και σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να στηριχθεί. Σίγουρα οι ανατιμήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και οι γενικότερες ανατιμήσεις
στα πετρέλαιο και τα λοιπά. Μιλήσαμε προηγουμένως για ορεινούς, για τουρισμό σε ορεινούς όγκους. Οπωσδήποτε χειμώνας είναι, καταλαβαίνετε ότι οι συνάδελφοι ξενοδόχοι έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρά θέματα όσον αφορά την κατανάλωση, όσον αφορά τη θέρμανση και γενικότερα και όλοι οι περισσότεροι, όλοι μας δηλαδή, με το θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος το οποίο έχει πάρει την ανηφορά. Πιστεύω ότι και από τη κυβέρνηση και γενικότερα το Υπουργείο Τουρισμού θα δοθούν έτσι κάποιες λύσεις οι οποίες θα είναι προς την μορφή έτσι, και στην τάση να απαλλαχτούν κάποιες επιχειρήσεις, δηλαδή ειδικά αυτή του ορεινού όγκου από τις υπέρμετρες έτσι, αυξήσεις στο ρεύμα. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχουν και στα ξενοδοχεία και γενικότερα να σας πω κάτι, σε όλη την οικονομία, διότι για να κάνει ο επισκέπτης, ο ενδυνάμει επισκέπτης έναν προορισμό τουριστικό, έτσι, οι πολίτες που θα θελήσουν να μας επισκεφτούν, εντάξει, πρέπει να έχουν και ένα πορτοφόλι κάπως έτσι ψιλογεμάτο. Τώρα αν και αυτοί γενικότερα τα έξοδά τους είναι υπέρμετρα, από εκεί και πέρα πώς θα προτιμήσουν να κάνουν διακοπές. Θα πρέπει όλοι να σκύψουμε πάνω στον τουρισμό. Έχουμε πει ότι ο τουρισμός είναι υπόθεση όλου του ελληνικού λαού, όλων των πολιτών, και είναι αυτός πραγματικά χρόνια τώρα, ακόμα και τότε που υπήρχε δεκαετής οικονομική κρίση, εισφέρει στην εθνική οικονομία. Τουρισμός λοιπόν και είναι υπόθεση όλων μας.